Έχω καιρό να κοινωνικοποιηθώ και ήρθε κόσμο σήμερα στο στούντιο, Θοδωρή. Νομίζω 37. 37. Σοβαρά. Στην τύχη το είπα. Ωραία, 37 μέρες λοιπόν καραντίνα. Και ο Μπάμπης, γεια σου Μπάμπη. Γεια σας, γκρέμες. Πολύ ενέργεια, Μπάμπη. Ξαμίλης, Μπάμπη. Ξαμίλης, Μπάμπη. Γεια σας, γκρέμες. Μπράβο. Λοιπόν, θα κάνει αναβάθμιση. Θυμάσαι το κουτάκι αυτό, πρώτα το θυμάσαι, το έχω ξεγυμνώσει, το έχω κάνει χάλια. Τι είχες εδώ, Ιώτα 5, 35... 34,70, αποκλείεται. 34,70 ή 34,50. Δεν τους θυμάμαι, αλλά είχε ένα παλιό πράγμα και του έβαλε αυτή την κάρτα πάνω. Αυτή είναι μια 5760, σωστά. Η Pulse της Sapphire. 560. Μέτρια. Καλή κάρτα είναι, αλλά η AMD πρέπει να φτιάξει τη φάση που θέλει με το BIOS σου και τα firmware. Δουλεύει όμως τώρα. Κρασάρει μόνο λίγες φορές. Ετοιμάζω ένα βίντεο με τις 5700 και 5760. Έχω τις Gigabyte στα χέρια μου που δυστυχώς για το βίντεο είναι καλές υλοποιήσεις και δεν έχω πολλά προβλήματα. Αλλά προσπαθώ να βγάλω άκρη να κάνω ένα βίντεο με τα drivers, τι παίζει και με όλα αυτά. Και Gigabyte. Τα νεύρα μου πάντα δουλεύει η κάρτα και προσπαθώ να την κάνω να κρασάρει. Αλλά θα κάνω ένα σύστημα. Το πολύ γκρινιάξατε στο προηγούμενο το build που μας στείλαν πράγματα να σας κάνουμε giveaway και όχι πρόταση build. Ότι βάλαμε ακριβή μητρική, βάλαμε την H570 Plus, την TUF, την Asus, με ένα 3600. Ωραία. Ο Μπάμπης που βάζει τα δικά του λεφτά και δεν του στέλνει εταιρείες να πάρετε hardware να δώσετε δώρο στους viewers σας, πήρε μια B450F Gaming ROG Strix και ένα 3600X. Και πάνω θα βάλει την 5760 του που την έχει κανένα μήνα max, τρεις εβδομάδες. Μέσα στην καραντίνα, ήρθε κάποια στιγμή μέσα σε αυτό το θόλωμο που λέγεται. Ναι. Οπότε δεν πήγαινε καλά το θέμα με τον Ιώτα 5 τον αρχαίο, οπότε θα πήρε και ένα συστηματάκι. Επίσης, πήρες 16 GB RAM, έτσι. 3200 Ripjos 5. 3200, έτσι. 3200. Ναι, 3200, 2 οχτάρες. Τέλεια. Και εγώ θα δώσω δώρο στον Πάπη γιατί είναι πολύ φίλος. Το δώρο που μου έδωσε η Cooler Master, επιτέλους. Είναι το τρίτο build που προσπαθώ να τη βάλω μέσα αυτή την ψύκτρα. Τη Master League την καινούργια, τη Silver Edition, η οποία είμαι πολύ χαρούμενος που θα μπει στο συγκεκριμένο κουτί γιατί έχει το ίδιο χρώμα με το κουτί. Το ξεγύμνωσα πριν, έβγαλα τα παλιά πράγματα που είχε μέσα ο Μπάμπης. Και πάμε να συναρμολογήσουμε. Ελάτε μαζί μου για ένα μαγικό ταξίδι κατσαβιδώματος. Εδώ είναι η μητρική, κάτσε λίγο στην άκρη. Έχουμε ένα SATA, δύο SATA, όχι κάτσε, τέσσερα SATA για τους τρεις δίσκους που έχουμε μέσα. Victoli. Αυτό είναι RGB Extender. Αυτό είναι για την M2. Μην το χάσεις το κουτί, γιατί θα πάρεις M2 στα κοντά για να το δώσεις μέσα. Ζυπάκια, zip ties που έχει ενδιαφέρον που τα βάζεις στη μητρική πλέον αυτά. Και άλλο ένα για SSD. Άρα έχει δύο M2 slots. Ένα, δύο. Πολύ σωστά, Μπάμπη. Δύο έχει. Έχει ένα εδώ πάνω που είναι 220. Όχι, 80. Πώς λέω αυτά, 80. Και κάτω έχει ένα 120. 110, συγγνώμη. Επίσης, είναι μια μητρική. Είναι της Asus και είναι η ROG Strix. Πόσο, 30 σταρικά. Πλάκα. Πόσο έκανε, 160. 140. 140, είναι πολύ καλή περίπτωση. Γενικά η Strix σειρά πάντα μου άρεσε. Η budget ROG που ούτε πολύ φραπαλά ούτε λίγο. Ωραία. Το βάζουμε εδώ και αρχίσουμε να ασχολούμαστε. Ryzen 3600X. AMD γενικά, overclock, μην ασχοληθείτε, αφήστε το μόνο του. Βάλτε το μια καλή ψήξη. Αυτά. Μπράβο, εγώ αυτό σου προτείνω. Αν θες ασχοληθείς μπορείς, αλλά δεν θα. Τα άνοιξε όλα, είστε από αυτούς. Καταρχάς είχε ψύκτρα μέσα, η οποία τι έχει κάνει ρε μάλλον. Δεν ήξερες το πακετάρι πίσω, Έσπασε, ρε. Τι έσπασε. Έσπασε στη μεταφορά, το περίμενα πρώτες μέρες και ήταν σπασμένο το πλαστικό του το ένα μέσα. Σοβαρά. Ναι. Όντως, το πέταξες. Τέλος πάντων, δεν είναι έτσι πακεταρισμένο ο καινούριο 3600X, να ξέρετε, όταν έτσι σε εσάς. Αλλά δεν σε νοιάζει τόσο πολύ για την Wraith Spiral, όπως λέγεται αυτή, γιατί δεν τη χρησιμοποιήσεις. Ωραία, κάπως έτσι, κάπως έτσι. Αλλά αυτό έπρεπε να παίξω. Δεν θα είναι build, έτσι, Θοδωρέ. Θέλω να πάρω στο χέρι να φέρω να δείξεις. Μπορεί να το κάνω στον αέρα. Έχει, να δες, Έχει ξαναδείξει άλλο CPU installation τέτοιο. Μπάμπη, ετοίμασε να πάρεις άλλο γιατί ερχόμαστε. Έχει ένα βελάκι πάνω από εδώ, προς τα εκεί δείχνει, και έχει ένα βελάκι εδώ, δείχνει προς τα εκεί. Τα κάνεις line up, το βάζεις εδώ, το κρατάς με το χέρι σου, μην πέσει γιατί το δείχνει στην κάμερα αυτή τη στιγμή. Εσείς κάτω στο τραπέζι πάνω και μετά κλείνετε τον μπράτσο. Δεν πέφτει το CPU. Δεν θα πάθει κάτι και να πέσει. Μνήμες, είπαμε ποιες είναι. Μ' άρεσε που τις πήρες γκρι.
Μικρή ανθρακή, ανθρακέξ. Στη μητρική πάνω πρέπει να λέει, και αν δεν λέει, λέει στο manual, με ποια σειρά την κάνει populate. Εδώ λέει DIM α1, α2, β1, β2. Και στην α2 και β2 έχει αστεράκια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν θα κάνει πρώτο ένα ζεύγος populate, όπως λέω στο χωριό μου, τα βάζει σε αυτό με τα αστεράκια. Στον αέρα θα το κάνει. Α, ναι, μπαμπή. Αν δεν δουλέψει, δεν με νοιάζει. Αυτό είναι το από εδώ το slot. Κάνουμε, αυτό ανοίγει από τη μία μόνο το μπρατσάκι που έχει το bracket της Asus. Κάποιες ανοίγουν και από τις δύο. Αλλά η Asus εδώ σου λέει κάτω slide στο κάτω, βάλ το και στο πάνω και πιέζεις. Το crack ήταν η πλακέτα. Το crack αυτό ήταν το crack που έκλεισε εδώ και όχι η μητρική του Μπάμπη, ενώ σου πάει στη μέση. Μπάμπη, δεν στην επόμενη σου μνήμη. Τώρα γελάει ο Μπάμπης λίγο. Λοιπόν, βάζουμε κάτω, το slot κάτω. Δεν το κάνουμε align, ενώ είναι ανοιχτό το ποδαράκι και πιέζουμε ελαφριά να κάνει το χαρακτηριστικό κλακ. Ή όπως έκανε τώρα. Μπήκε Μπάμπη, όμως δες. Έτοιμη. Πάει και αυτό. Επόμενο βήμα είναι να σας πω πού θα το βάλουμε αυτό. H500. Το κουτί της Cooler Master που είναι αυτό. Ο Μπάμπης έχει βάλει μέσα ένα V750 Cooler Master, το φωτοδικό, το οποίο σίγουρα δεν του το έδωσα εγώ. Και έχει μέσα ήδη ένα SSD και έναν σκληρό. Και ένα δεύτερο ο οποίος είναι εκεί για βάρος. Για... Όταν φυσάει, του παίρνει αέρας. Να, εδώ είμαστε. Έχουμε βάλει το φωτοδικό το 750. Ήδη έχουμε ρουτεράρι πάνω το 8-πινο, γιατί παίρνει ένα 8-πινο η συγκεκριμένη για τροφοδοσία. Έχουμε επίσης τώρα, έχουμε άλλα θέματα. Θα βάλουμε τη Master Liquid, είπαμε. Σωστά. Η οποία είναι 360. Πάνω θα μπουν δηλαδή 320. Πίσω θα μείνει ένα 140, οπότε πρέπει να αφαιρέσω τα φανάκια που είχε επάνω. Πάνω θα κρατήσουμε τα 230, αυτά 220 και τέτοιο. Οπότε θα αφαιρέσω όλα τα φανάκια αυτά και μετά θα κάνω κάτι. Μπαμπή, θα σου πω κάτι. Λοιπόν, το κουτί σου έχει εδώ 340. RGB, 3, 1, 2, 3. Θα στα βγάλω και τα 3 και θα κρατήσω για δικά μου. Και θα κρατήσω και το RGB controller που έχει μέσα, το οποίο το έχω εκεί τώρα. Επάνω θα μπει καινούργιο ψύκτρα. Πίσω. Εδώ ήταν κρυμμένο τελικά, μέσα στο κουτί το είχα, το ψάχνω τόση ώρα. Θα σου βάλω αυτό. Το έχεις δει αυτό το φανάκι. Αυτά τα Masterfan, τα SF120M. Δεν είναι 140 για πίσω, είναι 120. Αλλά είναι το πιο cool φανάκι που έχει περάσει ποτέ από τα χέρια μου και το επόμενο build που θα κάνω με τα χέρια μου θα γεμίσει τέτοια φανς αν δεν πάρω Noctua. Είναι φτιαγμένο για να βάζεις πολλά σε ένα κουτί, αλλά μου έχει μείνει ένα. Μου είχε στείλει ποτέ Cooler Master. Και σκέφτομαι να το κάνω, σου βάλω πιο φρέσκο φανάκι πίσω. Δεν είναι RGB. Πάλι. Ναι, αλλά θα έχει 3 RGB πάνω μεγάλα. Και 2 RGB τεράστια μπροστά. Οκ. Okay. Θα σου βάλω αυτό πίσω, γιατί θέλω να φύγει και επίσης αυτά τα 3 φανάκια που έχω εδώ πέρα, τα 140, είναι σετάκι μαζί με το controller. Και ψιλοαχρηστεύω ότι τα 2 να τα βγάλω, οπότε θα σε βγάλω και τα 3, να τα έχω στην άκρη με το controller, να το κάνω άλλο build και να σου βάλω σε ένα αυτό. Ωραία, δεν τα σκέφτηκα. Πάω να βγάλω όλα τα φανάκια τώρα, Μπάμπη. Φύγε τώρα από την κάμερα, σε έδειξα μου. Έλα, ησυχία στο πλατό. Τι έχουμε, πλατό έχουμε. Τι? Έλα, πιο ψηλά παλικάρι μου, πιο ψηλά παλικάρι μου. Είμαστε σοβαρό κανάλι. Ναι, σαν αγώνα τέννις ήταν αυτό. Βάζουμε τη μητρική μέσα. Αυτό έχει το Real Radio, δεν στο δωρέ. Έτσι λες, δεν βλέπουμε εμείς τι κάνεις, ναι, βέβαια. Έλα με την κάμερα κοντά, μην βαριέσαι. Και δες, ωραία κουτιά, ρε παιδί μου. Να, κατάλαβες, όταν πληρώνεις για ένα κουτί και δεν πετάς τα λεφτά σου για ένα κουτί το οποίο απλά είναι όμορφο, κάθεται η μητρική χωρίς να τη βάψεις, χωρίς να την βιδώσεις. Και χωρίς να τη βάψεις. Ήδη έχει κάτσει. Και το σημαντικότερο είναι ότι δεν χρειάστηκε βάπθιμο. Σε αυτό το κουτί είναι η πρώτη φορά που χτίζουμε PC με μητρική ακριβώς στο μέγεθός του. Πριν είχαμε την EATX, συγκεκριμένα την 99 αυτήν, η οποία είναι λίγο πιο μακρυλή. Και έκλεινε τα grommets εδώ, τα έκλεινε. Πού? Τα grommets αυτά, τα έκλεινε, δηλαδή έμπαινε εδώ πέρα. Οκ, okay, τελείωνε κάπου εδώ. Μετά, ο Παπής έβαλε μια micro ATX είχε τόσο καιρό. Και τώρα μπαίνει ακριβώς μια στα μέτρα του. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ωραία. Πήκε. Εγώ του σέβομαι, αλλά αυτό μπήκε. Cooler Master, άκου λίγο κούκλα μου. Άκου λίγο κούκλα μου, Cooler Master, δηλαδή φανάρες. Τα πιο, δηλαδή, αν η Noctua, okay, είχε τα φανάκια του, στην ουσία το φανάκι του ότι είναι καλό και έμοιαζε και έτσι, okay, δεν θα είχε ανταγωνισμό με την ίδια τιμή. Αλλά εσύ το έβγαλες αυτό, που είναι το πιο cool φανάκι που έχω πιάσει ποτέ στα χέρια μου. Μου έχεις το καλώδιο τώρα, εδώ να το συνδέσω, σωστά. Που είναι πάρα πολύ cool ο τρόπος, είναι modular εδώ πέρα. Μπορείς να συνδέσεις ή pass-through ή κατευθείαν ένα καλώδιο, όπως θα κάνω εγώ τώρα που θα βάλω ένα φανάκι πίσω. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό ο Cooler Master θα είναι πάνω στη μητρική μου εμένα. Εγώ αυτό το αυτοκόλλητο θα το κάνω removed και αν μου λες εσύ warranty void θα σου έλεγα τώρα που θα έχω εγώ αυτό το πράγμα φάτσα κάρτα. Το βάζουμε εδώ πίσω. Ναι, δεν κρύβει τόσο και πράγματα εδώ, έχει ωραίο.
Λοιπόν, θα στο βάλω με βίδες. Έχει αυτά τα ελαστικάκια πάνω, okay? Τα οποία είναι καλά για δονήσεις και επίσης κάνεις ένα χλουπ και περνάει. Αλλά δεν ξέρω πώς είναι τα συγκεκριμένα, μην λέω βλακίες, αλλά τις, και τις Noctua που έχω χρησιμοποιήσει αντίστοιχα και τις BitPhoenix μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ξεραίνονται. Και επίσης θα έχει τόσα RGB μέσα, Μπάμπη, που θα φωτίζουν το πόσο cool φαίνεται αυτό το φανάκι. Αυτή είναι η ψύκτρα. Είναι πιο ανοιχτό χρώμα από ό,τι πέρα. Αλλά και είναι όμορφη. Ένα ενδιαφέρον πράγμα που έχει αυτή η ψύκτρα είναι ότι τα φανάκια είναι όλα σε ένα. Καλό και κακό που είναι τρία μαζί. Πρώτον, οικονομία καλωδίων κλπ. Εύκολη κατάσταση, δεν χρειάζεται να κρατάω με 500 χέρια για να μην πέφτουν αν έχω περίεργη κατάσταση. Αλλά τα κακά είναι ότι αν χαλάσει ένα, χαλάσαν όλα στην ουσία. RGB. Και για εγκατάσταση. Okay. Ωραία. Πάμε να τοποθετήσουμε τώρα. Καταρχάς, εννοείται πως θα βάλουμε λόγω. RGB θα βάλουμε από κάτω τα φανάκια και από πάνω την ψύκτρα. Σωστά. Ωραία. Το συγκεκριμένο κουτί μας βοηθάει γιατί αφαιρείται το καπάκι που τοποθετούμε. Μπορώ να πω πανεύκολη κατάσταση σε σχέση με το να έχεις τρία φανάκια. Έβαλα το mounting μηχανισμό τέλος πάντων που έχει για τον AM4, ο οποίος δεν είναι αγαπημένος, είναι αυτά τα τσιγκελάκια που έχει στο μαμά το πλαστικό. Έβαλα στο πάνω τον όροφο, βίδωσα την ψύκτρα και τα φανάκια πάνω στην ψύκτρα. Πάντα μου άρεσε αυτό το κουτί, πόσο φανταστική κατάσταση για υδροψυξήξεις έχει. Τώρα έχει να βιδώσω αυτό πάνω, να βάλω σε πια. Κάνουμε λίγα σκαρτσάκια, μετά αποφασίζουμε πού θα μπει. Λοιπόν, τώρα βιδώνω τη βάση στο κουτί και μετά να δούμε από κάτι γίνεται και να βάλω. Τι σούπα βάμπη να μην ξεχάσω. Σοκολάτα. Θα το ξεχάσω το τέλος. Ωραία. Τώρα αυτό έχει εδώ 4 βλακίες οι οποίες θα πάνε πίσω, που είναι μία RGB βλακία και μία BWM βλακία. Αυτό πάντα είναι η πάστα που πάντα παίρνει το ψαλίδι γιατί έχει αυτές τις ενοχλητικές τις συσκευασίες και έτσι και την ψαλιδίζω. Αλλά... και πανάκι να καθαρίσω το βρώμικό σου καινούριο επεξεργαστή. 8 Watt MK New Edition. Αυτό θα πάει έτσι, σωστά. Μια χαρά δεν είναι. Κούκλα. Έτσι θα είναι. Ωραία. Κάνουμε όλη τη διαδικασία. Το αυτοκόλλητο. Θα γίνει ότι αυτό βγάλω. Έχει πρώτα grease cleaner. Τώρα την grease να έχουν και τα δύο καινούργια είναι, αλλά ας το αξιοποιήσουμε. Grease cleaner εδώ. Ναι, είχε αυτοκόλλητο εδώ. Το κόλλησα πάνω μου, θα φαίνεται σε όλο το υπόλοιπο βίντεο. Και παίρνουμε τη μαντάμ εδώ πέρα. Τώρα, αυτή είναι η καινούργια της Cooler Master που είναι πλακέ. Δεν ξέρω αν συμφωνώ πολύ. Και εμένα μου αρέσει το σύστημα της πύλιας, αλλά θα το κάνω έτσι τώρα και δεν βαριέσαι. Εντάξει, το θέμα είναι να καλυφθεί σωστά. Λοιπόν. Λίγο εδώ. Και λίγο εδώ. Δύο σχετικά λεπτές στρώσεις. Και γατζώνουμε τη μία άκρη και συνέχεια τη δεύτερη. Και αφού γατζώσαμε και τις δύο πλευρές, σφίγγουμε. Επίσης με το πανάκι αυτό μπορείς να βγάλεις την πάστα που βάλεις κατά λάθος στα χέρια σου. All in one pump. Μπήκε. Είμαστε εδώ. Δίσκοι έχουν μπει. Τώρα έχουμε. Θα συνδέσω front panels, RGB, όλα τα fans, δίσκους και μετά πάμε για την κάρτα. Εδώ είμαστε. Έβγαλα τροφοδοσία. Έβγαλα δύο χώρια. Έχει 2-2 συν 2. Τα έβγαλα χώρια όμως γιατί πιο ποιοτικό ρεύμα υποτίθεται. Και λείπει κάρτα γραφικών. Αλλά. Αυτό που μου άρεσε πάντα σε αυτά τα κουτιά, όλα τα H500. Εντάξει, λίγα φαίνονται εδώ, αλλά δεν. Μια χαρά. Δες μέχρι και το RGB τι ωραία έκατσε. Μόλις θυμήθηκα ότι έχω κάνει το management και τα έχω βάλει όλα εδώ μέσα, τα έχω μαζέψει, αλλά δεν έχω τεστάρει την πατέντα που έχω κάνει στα RGB. Λοιπόν, εταιρείες, το λέω σε κάθε βίντεο. Έχει γίνει το PC building τόσο εύκολο και έχετε βάλει το κομμάτι RGB που καθένας κάνει ότι βλακία του κατέβει. Δεν υπάρχουν αρκετοί adapters μέσα στα κουτιά κλπ. Και έχω κάνει μια πατέντα τώρα. Έχω αυτό το κουτί το RGB εδώ, ok. Η ψύκτρα έχει το τρίπινο, το 5V. Τα μπροστά είναι 12V, τετράπινα. Η μητρική βγάζει τετράπινη 12V. Οπότε έκανα μια πατέντα. Εδώ πέρα έχω βάλει το 12V από τη μητρική, το ένα input εδώ για να το κάνω use από το software της μητρικής και όχι από το software αυτού για να μην βάλω extra USB. Μετά έχω βάλει το ένα από τα μπροστά τα φανάκια τα RGB στη 12V τη δεύτερη της μητρικής και το άλλο το RGB το έχω βάλει στη 12V τη μία έξοδο που έχει το controller.
Είστε βλαμμένοι. Τα μισά καλώδια εδώ πίσω για την RGB της Αχλαμάρα. Ωραία, συνεχίζουμε το build μας τώρα που πάθαμε ανέβρισμα του RGB. Λοιπόν, πάμε εδώ, κάρτα γραφικών. Να την να... Ξέρεις τι, πριν από οτιδήποτε, πριν το βάλω μπρος, λέω να το κάνουμε να μοιάζει με κάτι. Να φέρω μόνο αυτά. Να μοιάζει με κουτί. Ναι, να μοιάζει με κουτί λίγο, γιατί τώρα είναι ξεγυμνωμένοι καημένοι. Δεν κλείνω το καπάκι, για λόγους σουζιάς. Επίσης εδώ, ναι, είναι παλιό το σύστημα, οκ, okay, οπότε έχει σκόνες. Ωραία, το βάζω μία μπρος, να δούμε αν ποστάρει. Πειράζει που θέλω να το βάλω εδώ μόνο, αν σύνδεσαι καλά τα RGB. Πάμε! Ναι ρε φίλε, δουλεύουνε. Δεν ξέρω τι έγινε μπροστά, δεν ξέρω πώς θα τα ρυθμίσεις. Δεν με νοιάζει, αλλά δουλεύουνε. Για να τελειώνουμε. Το γαμάτο με αυτό το κουτί είναι επειδή έχει αυτά τα πίσω τα panels. Μόλις έκλεισα το πίσω καπάκι. Εντάξει, έτοιμο. Φαίνεται ωραίο. Φαίνεται πολύ ωραίο. Καλό είναι. Να, και τώρα θα δωρε, εδώ κάνεις τα όμορφα φλάνα. Σ' άρεσε εμφανισιακά, μπάμπι. Περίμενε, εστιάζει. Τώρα πες. Ναι. Α, κάτσε, περίμενε. Δίνεις πράγματα. Κάτω πάλι. Ναι. Δείξε ωραίο, μ' άρεσε η ασημένια η υδρόψυξη. Κάνε like αν σ' άρεσε. Αν δεν σ' άρεσε, μην το πεις κανέναν. Κάνε like. Τελεία. Έλα στο Discord. Τελεία. Πάτε καμπανάκι. Τι πατάνε τώρα, τα έχεις δει τι έχουν κάνει. Αυτό με την καμπάνα. Να το λοιπόν. Βλέπω τα σχόλια μου και τα ψάχνω. Τι? Αλλάξαν τα σχόλια. Γίνεται τόσο εμένα, να το πω εγώ. Το. Νομίζω το ξέρω. Ναι. Ψάξε τα σχόλια και πες γεια σου, Μπάμπη. Πάτα εδώ για subscribe, εδώ για άλλα βίντεο. Ε? Κλέψουν τη δουλειά εδώ πέρα. Φόδωρε, πάρε. Είσαι νεότερος και γνωρίζει. Αντίο.